Αγαπητοί φίλοι της τεχνολογίας και του mindfortech.com, γεια σας, είμαι ο Χρήστος και αυτή τη φορά θα πάμε να δούμε το review του Nokia Lumia 710. Είναι το μικρότερο αδερφάκι του Lumia 800 από την Nokia, Windows Phone κινητό. Να το δείτε εδώ σε σύγκριση με το 800. Βλέπετε, έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος. Πάνω κάτω είναι το ίδιο. Ας αφήσουμε τώρα όμως το 800, αφού το έχουμε δει αρκετά μέσα από τις σελίδες του Mindfortech, και πάμε τώρα στο 710 να δούμε το τι μας προσφέρει. Πάνω βλέπουμε το logo της Nokia και τους αισθητήρες εδώ. Το ακουστικό. Εδώ βρίσκεται ο διακόπτης ανοίγματος και κλεισίματος της συσκευής. Ακουστικά 3,5, θύρα ακουστικών 3,5 χιλιοστών και το micro USB. Πίσω έχουμε μια κάμερα, η οποία όπως βλέπετε είναι στα 5 MP, με αυτή εδώ πέρα τη λεπτομέρεια, το logo της Nokia. Ένα LED flash. Κάτω έχουμε το ηχείο της συσκευής, Nokia 700. 10, από εδώ δεν έχουμε κάτι και από εδώ έχουμε τα κουμπάκια τα οποία αυξομειώνουν την ένταση, και εδώ πέρα το κουμπάκι το οποίο μας ανοίγει την κάμερα ακόμα και από lock screen. Δείτε το, και βλέπουμε έξω, ας πούμε. Τραβήξουμε φωτογραφία απευθείας από lock screen. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέσα την εδώ έχει θύρα για να βάζουμε, ξέρετε, αυτό το σκηνάκι, ας πούμε, αν θέλουμε. Παλιά ήταν πολύ της μόδας. Λοιπόν, από εδώ ανοίγει το καπάκι. Αυτό, τα πλαστικά του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά, και η ποιότητα κατασκευής του τηλεφώνου, αν και πλαστικό και όχι polycarbonate όπως είναι το Lumia 810, είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, εδώ μπαίνει micro SIM κάρτα, και εδώ είναι η μπαταρία του τηλεφώνου. Δεν είναι η μπαταρία του τηλεφώνου, η οποία δεν είναι το τηλέφωνο αυτό, δεν υποστηρίζει μεγαλύτερη κάρτα μνήμης μέσω καρτών SD. Έχει ενσωματωμένα 8 GB, και αυτό είναι. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά ακριβώς. Το ζυγίζει 125,5 γραμμάρια, είναι μια χαρά στο χέρι. Είναι 119x62,4x12,5. Έχει Gorilla Glass μπροστά, είναι Gorilla Glass η οθόνη του. Η ανάλυση της οθόνης είναι 480x800 pixels στις 3,7 inches. Έχει Wi-Fi, BGN, ωραία, Bluetooth κτλ. Είναι η κάμερα, όπως είπαμε, είναι 5 MP, η οποία μπορεί να γράψει 720p βίντεο στα 30 fps. Έχει τον ίδιο επεξεργαστή με το Lumia 800, έχει τον 1,4 GHz Scorpion, και για GPU έχει την Adreno 205, GPS φυσικά. Η μπαταρία του τώρα δεν ξέρω αν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο γενικά, γιατί αναφέρουμε συνέχεια τα μιλιαμπερόρια. Είναι 1300 μιλιαμπερόρια η μπαταρία του, ωστόσο μία μέρα τη βγάζεις, δηλαδή θα θες αργά το βράδυ φόρτισμα, αν κάνεις μία μέτρια προς βαριά χρήση. Με βαριά χρήση το βγάζεις το πρωί, ας πούμε, 8-9 η ώρα, και το βράδυ 10-11 θέλει φόρτιση. Γενικά κινείται σε... δεν βλέπουμε κάτι εξειδικευμένο στη μπαταρία. Εδώ, ό,τι μας έχει συνηθίσει η Nokia από τα Windows Phone. Έχουμε κάποιες εφαρμογές πάλι. Να τις δούμε. Να μπούμε στο Marketplace.
Nokia Collection. Εδώ διαφοροποιούνται τα Windows Phone κινητά στο Nokia Collection, όπου το καλό είναι ότι εμπλουτίζεται. Βλέπουμε εδώ χάρτες Nokia, εντάξει, αυτά υπήρχαν. Ουσιαστικά έχουν μπει όμως και το CNN και το Creative Studio και το Tango. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εφαρμογές οι οποίες αναλαμβάνει Nokia σε συνεργασία με την Microsoft να τις αναπτύξει για τα Windows Phone, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, και υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Το μενού και όλα κυλάνε. Το μενού και όλα κυλάνε όπως θα έπρεπε να κυλάνε σε ένα Windows Phone τηλέφωνο και όπως μας έχει συνηθίσει Nokia από το Lumia. Εδώ είναι τα τρία χαρακτηριστικά κουμπιά, έτσι. Εδώ πέρα είναι ο Task Manager. Εδώ είναι το search που κάνει με το Bing. Ξέρω αν θα πρέπει να δείξουμε κάτι άλλο στο μενού Office. Θα δείξουμε μόνο τους χάρτες της Nokia, στους οποίους είναι ίδια ακριβώς με το Lumia 800. Το τηλέφωνο ρουλάνε μια χαρά, έχει 512 MB RAM. Να δούμε λίγο για τη φωτογραφία που τραβήξαμε. Η οθόνη είναι, όπως είπαμε, 3,7 inches ανάλυσης, 480x800. Δεν είναι AMOLED, αλλά έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση. Εντάξει, δεν είναι όσο μαύρη όσο είναι η Super AMOLED, αλλά όπως βλέπετε και εσείς εδώ, μια χαρά είναι, και κάτω από το φως του ήλιου φαίνεται πολύ καλή. Ρουλάνε μια χαρά, δεν έχω παρατηρήσει κολλήματα, καθυστερήσεις, τίποτα, και αποτελεί μια αξιόπιστη πρόταση στα λεφτά του. Αυτά που παίζει γύρω στα 280, λίγο κάτω από τα 300 ευρώ. Ωστόσο, σημαντικό είναι αυτές οι καμπύλες που κάνει, αν δείτε εδώ η συσκευή, οι καμπύλες που κάνει είναι πάρα πολύ καλές, γιατί κάθεται τέλεια, το δείτε για μακριά, κάθεται τέλεια πάνω στο χέρι. Αυτό είναι το Lumia 710, το οποίο τώρα έκλεισε το καπάκι του. Αυτό είναι το Lumia 710. Να το δείτε λίγο εξωτερικά πάλι. Ήμουν ο Χρήστος από το matfortech.com, και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, χαίρετε!